Εκλεκτοί προσκεκλημένοι ομιλητές, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα την Πρόεδρο, την κυρία Μιχαηλίδου, για την τιμητική πρόσκληση προς την Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου και προς εμένα προσωπικά να συμμετέχουμε σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ημερίδα. Και θα αρχίσω αμέσως, θα κάνω έναρξη της ημερίδα μας σήμερα με την έναρξη της ζωής, με το ενδομήτριο περιβάλλον και πώς αυτό επηρεάζει τη μελλοντική μας υγεία. Γιατί η ενδομήτρια ζωή, κυρίες και κύριοι, είναι από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής μας, όπου οι μηχανισμοί που επηρεάζουν την υγεία στην ενηλικίωση οριμάζουν παράλληλα με την ανάπτυξη του εμβρίου και η περίοδος αυτή, η πρώιμη αναπτυξιακή περίοδος, έχει συνεχή επίδραση στη δομή και λειτουργία του σώματός μας, αντίθετα με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής ή διάφορες θεραπείες στην ενηλικίωση. Με τον όρο ενδομήτριος ή ευρυϊκός προγραμματισμός, ή fetal programming, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, εννοούμε όλους εκείνους τους μηχανισμούς με τους οποίους ένα ερέθισμα ή γεγονός σε κρίσιμη περίοδο αύξησης και ανάπτυξης του εμβρίου πυροδοτεί σημαντικές μακροχρόνιες μεταβολές σε ιστούς και όργανα ή μόνιμες αλλαγές στη φυσιολογία και το μεταβολισμό του εμβρίου, που καθορίζουν την εμφάνιση μελλοντικών νοσημάτων φθοράς. Πρώτος αυτός ο εξαίρετος επιδημιολόγος από την Αγγλία, ο David Barker, γνωστός στους γιατρούς, πριν περισσότερο από 2 δεκαετίες, παρατήρησε ότι σε ορισμένες περιοχές φτωχές της Αγγλίας και της Ουαλίας υπάρχει αυξημένος αριθμός καρδιοπαθειών και θανάτων από καρδιοπάθειες και μάλιστα παρατήρησε ότι στις ίδιες περιοχές υπάρχει αυξημένος αριθμός νεογνών με χαμηλό βάρος γέννησης. Μέσα από πολλές μελέτες που ακολούθησαν, κατάφερε να διασυνδέσει το χαμηλό βάρος γέννησης με τις καρδιοπάθειες και να καταλήξει στην πολύ γνωστή θεωρία του Barker, όπως ονομάζεται, για την εμβρυϊκή προέλευση των νοσημάτων στην ενηλικίωση, μέσω μιας προσαρμογής του φαινοτύπου του νεογνού, του εμβρίου, για να μπορέσει να επιβιώσει σε ένα δυσμενές ενδομήτριο περιβάλλον. Η υπόθεση του Barker επιβεβαιώθηκε με πάρα πολλές άλλες μελέτες, όπως αυτή εδώ, σχετικά πρόσφατη από την Αυστραλία, και απασχόλησε και την ιατρική βιβλιογραφία, αλλά και τον τύπο, όπως βλέπετε εδώ στο περιοδικό Time, που ασχολήθηκε με το πόσο οι πρώτοι 9 μήνες της ζωής μας καθορίζουν όλη την υπόλοιπη πορεία μας και την υγεία μας. Το ενδομήτριο περιβάλλον, όταν δεν είναι αυτό που πρέπει, όταν δεν είναι το σωστό, εκτός από πρόωρο τοκετό και ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, όπως θα γνωρίζετε, το όρος IUGR, εννοούμε την ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, ένα λοιπόν ενδομήτριο περιβάλλον όχι σωστό, όχι ιδανικό, θα προκαλέσει ναι μεν πρόωρο τοκετό και νεογνό με χαμηλό βάρος γέννησης, αλλά στη συνέχεια αυτό το παιδί με τις επιδράσεις σε διάφορες φάσεις της ζωής του από ποικίλους παράγοντες του περιβάλλοντος και μέσω άλλων μηχανισμών που θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, θα οδηγηθεί να παρουσιάσει τα λεγόμενα νοσήματα φθοράς, τα οποία θα τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο στη συνέχεια. Αυτές είναι οι παθήσεις στην ενηλικίωση από όλα τα όργανα, από τον εγκέφαλο μέχρι το έντερο, οι οποίες οφείλονται στον εμβρυϊκό προγραμματισμό, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει σχέση με την κατάσταση υγείας της μητέρας και την διατροφική κατάσταση της μητέρας, καθώς και το ενδομήτριο περιβάλλον και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν και στη συνέχεια με την επιγενετική, που θα σας πω τι σημαίνει επιγενετική για όσους δεν είναι στο ιατρικό επάγγελμα εδώ. Αυτές λοιπόν όλες οι παθήσεις έχουν την έναρξή τους στην ενδομήτρια ζωή.
Και όπως είπε ο Παράκελσος πριν από πάρα πολλούς αιώνες, η δόση του ερεθίσματος, του ανεπιθύμητου ερεθίσματος που θα επιδράσει, η διάρκεια δράσης και ο χρόνος που θα δράσει, είναι καθοριστικά για το αποτέλεσμα. Και βλέπετε εδώ τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του εμβρίου. Εξαρτάται λοιπόν σε ποιο στάδιο ανάπτυξης θα επιδράσει το δυσμενές ερέθισμα, γιατί διαφορετική είναι η ανάπτυξη των διαφόρων οργάνων στους διάφορους μήνες της ενδομήτριας ζωής. Με κόκκινο χρώμα είναι σε αυτούς τους μήνες η ταχεία ανάπτυξη, ενώ με μπλε, με γαλάζιο χρώμα, είναι η ανάπτυξη των υπόλοιπων οργάνων. Άρα το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το πότε θα δράσει αυτό το δυσμενές ερέθισμα, πόσο θα διαρκέσει η δράση του και σε τι δόση θα επιδράσει. Και έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί εμβρυϊκού προγραμματισμού. Ο πρώτος μηχανισμός αφορά την υπόθεση της εμβρυϊκής ινσουλίνης. Η ινσουλίνη είναι από τους κύριους αυξητικούς παράγοντες του εμβρίου. Υπάρχει γενετικά καθορισμένη αυξημένη αντοχή στην ινσουλίνη. Διάφορες διαταραχές καθορίζουν την έκρηση ή αντοχή στην ινσουλίνη του εμβρίου και επιδρούν στη σωματική του αύξηση. Ένα παιδί το οποίο θα έχει μειωμένη εμβρυϊκή ενδομήτρια αύξηση και χαμηλό βάρος γέννησης, στη συνέχεια είναι μεγάλη η πιθανότητα να παρουσιάσει ινσουλινοαντοχή ή διαβήτη τύπου 2 στην παιδική και ενήλικη ζωή. Δεύτερος μηχανισμός που έχει προταθεί για να εξηγήσει όλη αυτή τη διαδικασία είναι η υπόθεση του ολιγαρκούς γονοτύπου. Τι σημαίνει αυτό? Διάφορα γονίδια, όπως παραδείγματος χάρη τα γονίδια που προκαλούν διαβήτη, επικρατούν με φυσική επιλογή και τα έμβρια αυτά έχουν, για να επιβιώσουν, μεγαλύτερη ικανότητα να αποθηκεύουν λίπος. Όμως, όταν γεννηθούν, οπότε υπάρχει στη συνέχεια υπερεπάρκεια τροφής, τα γονίδια αυτά καθίστανται επιζήμια, με αποτέλεσμα, κλασικό παράδειγμα, το τεράστιο πρόβλημα της παχυσαρκίας σε όλο τον πλανήτη, από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη και σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, να είναι αποτέλεσμα, χωρίς πλέον να υπάρχει αμφιβολία, του εμβρυϊκού προγραμματισμού. Τρίτος μηχανισμός είναι η υπόθεση του ολιγαρκούς φαινοτύπου. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένα έμβριο ζει μέσα στο ενδομήτριο περιβάλλον σε ένδια θρεπτικών ουσιών, τότε προσαρμόζεται με αλλαγή του φαινοτύπου του, χωρίς να αλλάξει το γονότυπό του, μέσω αυτών των μηχανισμών. Και στη συνέχεια, με αυτή την προσπάθεια, βελτιστοποιεί την ανάπτυξη σε όργανα κλειδιά εις βάρος άλλων οργάνων και τροποποιεί το μεταβολισμό του. Όμως όλα αυτά μετά τον τοκετό, όπως είπαμε και στον προηγούμενο μηχανισμό, καθίστανται επιζήμια. Τέταρτος μηχανισμός είναι η υπόθεση των κυταρικών μηχανισμών. Τι σημαίνει αυτό? Τα γονίδια της μητέρας μεταβάλλουν το ενδομήτριο περιβάλλον. Αυτό τροποποιεί την έκφραση των γονιδίων του εμβρίου σε κυταρικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται ο κυταρικός πολλαπλασιασμός σε διάφορα όργανα και να μειώνεται ο τελικός αριθμός κυτάρων, όπως συμβαίνει στο πάγκρεας, στους νεφρούς, στο ενδοθύλιο κλπ. Οι ορμόνες έχουν ρόλο κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία, διότι ελέγχουν, όπως είναι ευνόητο, την ορίμανση, την αύξηση και τη διαφοροποίηση των ιστών του εμβρίου. Δημιουργούνται διάφορες αλλαγές στη συγκέντρωση των ορμονών ως απάντηση των μεταβολών της θρέψης του εμβρίου, με αποτέλεσμα να, σε περίπτωση που έχουμε ελαττωμένη παροχή θρεπτικών ουσιών, να ελαττώνονται οι αναβολικές ορμόνες, όπως είναι η ινσουλίνη, η ΤΑΦ4, ο αυξητικός παράγοντας, και να αυξάνονται οι καταβολικές ορμόνες, όπως είναι η κορτιζόλη και οι κατεχολαμίνες. Η ινσουλίνη λοιπόν και τα γλυκοκορτικοειδή έχουν ρόλο κλειδί στην εμβρυϊκή ανάπτυξη και στον εμβρυϊκό προγραμματισμό, διότι προκαλούν αλλαγές που γίνονται μόνιμες στη συνέχεια σε φυσιολογικά συστήματα και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγές στα γονίδια, αλλαγές στην αύξηση του μπλακούντα, μεταβολές στον εμβρυϊκό μεταβολισμό και παραγωγή αυξητικών παραγόντων ή άλλων ορμονών από το έμβριο.
Και στη συνέχεια έρχεται η επιγενετική. Τι είναι η επιγενετική? Είναι η επιστήμη η οποία μελετά την κληρονομική αλλαγή στην έκφραση των γονιδίων που δεν διαμεσολαβείται μέσω της ακολουθίας του DNA, αλλά μέσω πρωτεϊνών, του πυρήνα και της μεμβράνης των κυττάρων. Οι επιγενετικοί μηχανισμοί πραγματοποιούνται είτε μέσω μεθυλίωσης του DNA, είτε μέσω αλλαγής των ιστονών ή της χρωματίνης, δέχονται επιδράσεις περιβαλλοντικές από διάφορους παράγοντες και είναι αναστρέψιμοι, άρα, και αυτό οφείλεται στην επιγενετική πλαστικότητα, όμως είναι δυνατόν να μεταφέρονται στις επόμενες γενιές, είναι δηλαδή κληρονομήσιμοι. Επομένως, ερχόμαστε στη ζωή με τα δεδομένα γονίδια που έχουμε και με όλες τις επιδράσεις και τις διαφοροποίησεις που έχουν γίνει με την επίδραση διαφόρων παραγόντων και ερεθισμάτων από το περιβάλλον. Και ξεκινώντας από τη μητέρα, της οποίας η υγεία και η διατροφική κατάσταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και λίγο πριν διαμορφώνει το ενδομήτριο περιβάλλον, τον πλακούντα, με άμεση επίπτωση στο έμβριο και τον προγραμματισμό του, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα έμβριο με χαμηλό βάρος, αν έχουμε όχι καλό ενδομήτριο περιβάλλον, ένα φυσιολογικού βάρους νεογνώ όταν μεγαλώσει σε καλές συνθήκες και ένα νεογνώ με μεγάλο βάρος για την ηλικία του, που και αυτό είναι παθολογικό και δεν μας αρέσει. Και είναι δυνατόν να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη συνέχεια. Η διατροφή της μητέρας, λοιπόν, ο τρόπος ζωής της, ο μεταβολισμός της, πριν τη σύλληψη και κατά την κύηση βέβαια, έχουν σοβαρή επίδραση τόσο στο έμβριο, αλλά είναι δυνατόν να συνδέονται και με επιπλοκές της κύησης, που και εκείνες με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο νεογνώ και αργότερα στο μεγαλύτερο παιδί. Οι επιγενετικές αλλαγές από τις επιλογές της μητέρας επιδεινώνουν κάθε προηγούμενη διαταραχή και η ποσότητα και η ποιότητα της διατροφής συντελούν στην εμβρυϊκή υπογραφή που θα επηρεάσει την υγεία στην ενηλικίωση και στις επερχόμενες γενιές. Η παχυσαρκία της μητέρας. Γιατί δεν θέλουμε παχύσαρκες μητέρες και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτική σε αυτό το θέμα. Η παχυσαρκία της μητέρας, πέρα από όλα τα άλλα προβλήματα που τα γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ, επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του εγκεφάλου και συγκεκριμένα περιοχές του υποθαλάμου και του υποκάμπου, το σύστημα σερωτονίνης, ντοπαμίνης και οπιοειδών, με αποτέλεσμα σοβαρές διαταραχές νευροαναπτυξιακές και συμπεριφοράς, ενώ η διατροφή της μητέρας, λοιπόν, επηρεάζει το ενδομήτριο περιβάλλον, η παχυσαρκία δημιουργεί όλα αυτά που είπαμε της μητέρας και έχει βρεθεί ότι έγκυες οι οποίες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης κέρδισαν πάρα πολύ βάρος, πάνω από 16 κιλά, αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας σε ηλικία 3 ετών. Το δυσμενές ενδομήτριο περιβάλλον επίσης ενεργοποιεί τον εμβρυϊκό άξονα υποθαλάμου υπόφυσης αδένων και διακόπτει την αύξηση του εμβρίου. Και τα χαμηλού βάρους γέννησης νεογνώ, όπως σας είπα, είναι η ομάδα που έχει μελετηθεί πιο πολύ από όλες όσον αφορά τον εμβρυϊκό προγραμματισμό. Ο χρόνος δράσης του αρνητικού ερεθίσματος είναι καθοριστικός για το βαθμό επηρεασμού του βάρους γέννησης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και μεγάλα ή φυσιολογικού βάρους γέννησης έμβρια μπορεί να έχουν ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης σε σχέση με το γενετικό δυναμικό τους. Γι' αυτό είναι καλύτερα, παρά να αξιολογούμε μόνο ένα νούμερο, που είναι το βάρος γέννησης, να αξιολογούμε τον λεγόμενο Ponderal Index, που είναι το βάρος σώματος επί 100 του μήκους και είναι ο πιο αξιόπιστος δείχτης για ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης. Και τα νεογνά με χαμηλό βάρος γέννησης, λόγω του εμβρυϊκού προγραμματισμού, έχουν επιπτώσεις σε όλα τα όργανα, από τον εγκέφαλο μέχρι το έντερο, σε όλα τα όργανα, στη συνέχεια να αναπτύσσουν τα λεγόμενα νοσήματα φθοράς, που θα δούμε λίγο πιο λεπτομερώς στη συνέχεια.
όλες αυτές οι παθήσεις που βλέπετε είναι η νόση φθοράς των νεογνών με χαμηλό βάρος γέννησης, με πρώτον τον Μπάρκερ, όπως σας είπα, που το είδε, και οι αιτίες των νεογνών που γεννιούνται με χαμηλό βάρος γέννησης, με ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, όπως λέμε, πολλές φορές είναι αγνώστη αιτιολογίας, αλλά τα 2/3 από αυτές τις περιπτώσεις οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το κάπνισμα της μητέρας ενέχεται σε πάνω από το 1/3 των παιδιών με χαμηλό βάρος γέννησης και όλες αυτές οι παθήσεις που βλέπετε, το μεταβολικό σύνδρομο, γνωρίζουμε όλοι τι περιλαμβάνει, καθώς και όλα τα άλλα που θα δούμε λίγο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη συνέχεια, για τα μωρά με χαμηλό βάρος γέννησης λόγω κακού ενδομήτριου περιβάλλοντος. Πέρα από τις παθήσεις του σώματος, ο εγκέφαλος φαίνεται ότι υφίσταται σοβαρές επιδράσεις σε νεογνά με ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, επιδράσεις τόσο στη λευκή και φαιά ουσία στα πιο σοβαρά UGR νεογνά και στα εγκεφαλικά κύτταρα, καθώς επίσης και στην ορίμανση και την διασύνδεση των νευρονικών κυκλωμάτων και στον πρόστιο λοβό. Και όλα αυτά είναι αποτελέσματα του λεγόμενου brain sparing effect, που σημαίνει γίνεται σε αυτό το κακό ενδομήτριο περιβάλλον μία ανακατανομή του αίματος από τα όργανα της περιφέρειας προς τον εγκέφαλο, αλλά αυτό δεν είναι πάντα καλό, γιατί ο υπόκαμπος φαίνεται ότι αναπτύσσεται πολύ έντονα, με αποτέλεσμα να ευθύνεται στη συνέχεια για μαθησιακές δυσκολίες. Όλα αυτά τα προβλήματα, λοιπόν, τα νευροαναπτυξιακά, όπως τα ονομάζουμε, τα οποία φαίνεται να αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, από διάσπαση προσοχής, αυτισμό, μαθησιακές δυσκολίες και πολλά άλλα, φαίνεται να έχουν και αυτά την έδρα τους στο ενδομήτριο περιβάλλον. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, παράγοντες κινδύνου, αλληλοεξαρτώνται. Φυσικά το γενετικό υπόστρωμα, άρα και το βάρος σώματος, υπέρταση, η παχυσαρκία, το λιπιδικό προφίλ, ο διαβήτης, οι άντρες περισσότερο επιρρεπείς, αλλά και κάτι άλλο, το γρήγορο catch-up. Τι σημαίνει catch-up? Σημαίνει η ταχεία αύξηση του βάρους μετά τον τοκετό σε ένα νεογνό με ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εκεί, γιατί μπορεί να κάνουμε, αντί να ωφελήσουμε, να κάνουμε ζημιά. Φαίνεται ότι υπάρχει μειωμένη ανάπτυξη ύπατος σε αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν σε δυσμενές ενδομήτριο περιβάλλον, που προδιαθέτει σε δυσλιπιδεμία. Στη φωτογραφία ήθελα να σας δείξω τη διαφορά που έχει η καρδιά ενός φυσιολογικού παιδιού και ενός παιδιού που γεννήθηκε με ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης. Είναι εμφανής η διαφορά, και το ίδιο και με το υπερηχογράφημα. Η εμβρυϊκή προέλευση της στεφανιαίας νόσου έχει επιβεβαιωθεί σε πάρα πολλές επιδημιολογικές μελέτες. Και πώς προσαρμόζεται ο καρδιακός μυς σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον? Δημιουργείται μία μείωση στην αναγεννητική ικανότητα των κυττάρων του μυοκαρδίου και στην τελική μόνιμη μείωση του αριθμού των καρδιακών κυττάρων και υπερτροφία στα εναπομένατα κύτταρα. Βλέπετε πόσο μεγάλη γίνεται η καρδιά στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί, και έτσι το ενήλικο μυοκάρδιο έχει λιγότερα κύτταρα και μεγαλύτερα μυϊκά κύτταρα και τριχοειδή ανακύτταρο, και είναι ευαίσθητο σε ισχυμική βλάβη, κυρίως αν συνυπάρχει και υπέρταση. Ο ρόλος του ενδοθυλίου σίγουρα είναι πάρα πολύ σοβαρός, και φαίνεται ότι υπάρχει στα παιδιά αυτά δυσλειτουργία ενδοθυλίου αρτηριών και αυξημένος κίνδυνος ως εκ τούτου καρδιαγγειακής νόσου. Ενώ η υπέρταση, επίσης μία νόσος φθοράς και νόσος της σύγχρονης εποχής, φαίνεται να έχει σοβαρή συσχέτιση με την νεφρογένεση, η οποία οριστικοποιείται στο 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ως στις 36 εβδομάδες, τα παιδιά με ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, που σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι μεγάλωσαν σε ένα κακό ενδομήτριο περιβάλλον, έχουν μειωμένο αριθμό νεφρώνων, αυξημένο όγκος πειράματος, προοδευτική μη αντιστρεπτή απώλεια των λειτουργικών νεφρικών μονάδων, με αποτέλεσμα τα περισσότερα από αυτά, ιδιαίτερα εκείνα
που έχουν σοβαρή ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης να παρουσιάζουν υπέρταση στη συνέχεια. Η ποσότητα, η ποιότητα, η περιεκτικότητα της, σε πρωτεΐνη της διατροφής του της εγκύου είναι πάρα πολύ σημαντική για την αποφυγή αυτής της επιπλοκής. Επίσης, η γρήγορη αναπληρωματική αύξηση, το γρήγορο catch-up δηλαδή, είναι ένας επιπρόσθετος κίνδυνος και αποτελεί πρόκληση για τους νεογνωλόγους η σωστή και επαρκής υποστήριξη της θρέψης των προώρων και IUGR νεογνών. Ο διαβήτης της μητέρας μπορεί να προκαλέσει, γνωρίζουμε όλοι, πάρα πολλές επιπλοκές, ιδιαίτερα όταν είναι αρρύθμιστος, στο έμβριο, λόγω ακριβώς της προσπάθειάς του να προγραμματιστεί στο ενδομήτριο περιβάλλον. Γι' αυτό και προσπαθούμε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι έγκυες με διαβήτη να διατηρούν ρυθμισμένο το διαβήτη τους. Και φαίνεται ότι τα παιδιά αυτά, λόγω του ότι στην εμβρυϊκή ζωή και στην πρώτη παιδική ηλικία, που είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη των β' κυττάρων του παγκρέατος, το οποίο πάγκρεας, όπως γνωρίζετε, είναι υπεύθυνο για την ινσουλίνη και την ανάπτυξη αργότερα διαβήτη ινσουλινοαντοχής και διαβήτη τύπου 2. Η παχυσαρκία είναι ένας επιπρόσθετος παράγοντας κινδύνου. Είναι γνωστή η σχέση χαμηλού βάρους γέννησης και παχυσαρκίας. Έχει αποδειχτεί επιδημιολογικά και πειραματικά, με παράγοντες κινδύνου τη μικρή περίμετρο κοιλιά στη γέννηση και τη γρήγορη αναπληρωματική αύξηση. Οι μηχανισμοί του προγραμματισμού επιδρούν είτε απευθείας πάνω στο αναπτυσσόμενο λιποκύτταρο και στην έκρηση λεπτίνης, είτε μέσω της νευροεκρηνικής οδού που ρυθμίζει την όρεξη. Φυσικά, ο ρόλος της διατροφής και της επίδρασης των ενδοκρινικών διαταραχών στη συνέχεια πάνω στο θέμα της παχυσαρκίας και των νοσημάτων φθοράς είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ο φαύλος κύκλος της παχυσαρκίας είναι ακριβώς όπως το λέει και το όνομά του, με όλες τις επιπτώσεις στις λειτουργίες όλων των οργάνων και αργότερα, πολύ περισσότερο, στην εφηβική ηλικία και στην ενηλικίωση. Ένα παχύσαρκο παιδί, κατά κανόνα γίνεται παχύσαρκος ενήλικας, και εδώ σας έβαλα έτσι λίγο στριμωχτά την πολύ δυσάρεστη θέση της Κύπρου και της Ελλάδας στην παχυσαρκία στην Ευρώπη, σε πολύ ψηλά ποσοστά. Αυτά τα παιδιά θα γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες, παχύσαρκες έγκυες, με όλες τις επιπτώσεις που περιγράψαμε ως τώρα, στο ενδομήτριο περιβάλλον, στο παιδί κλπ. Επίσης, η υπερλιπιδεμία, η ολική χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια είναι σε ψηλά επίπεδα στα νεογνά με ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης. Κακοί προγνωστικοί παράγοντες είναι όταν είναι κορίτσι και όταν έχει πρώιμη ήβη και πτωχή αναπληρωματική αύξηση. Φαίνεται ότι τα παιδιά αυτά έχουν, λόγω της εκτροπής του αίματος προς τον εγκέφαλο για να διασώσουν τον εγκέφαλό τους, μικρότερο ύπαρ. Με αποτέλεσμα, το ύπαρ, όπως γνωρίζουμε, ρυθμίζει το μεταβολισμό της χοληστερίνης και του ινοδογόνου. Οστεοπενία, οστεοπόρωση είναι αποδεδειγμένο σε πάρα πολλές μελέτες, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει αλληλεπίδραση γονιδίων του περιβάλλοντος μεταξύ του γονοτύπου του υποδοχέα της βιταμίνης D και του βάρους γέννησης. Επομένως, είναι απαραίτητο το συμπλήρωμα ασβεστίου στη μητέρα στην εγκυμοσύνη και συμπλήρωμα βιταμίνης D που θα βελτιώσει και την αύξηση του εμβρίου, αλλά και την μετάλλωση των οστών. Πρώιμη ήβη στα παιδιά αυτά, η μεγάλη πλειοψηφία έχει σχέση με χαμηλό βάρος γέννησης και παχυσαρκία της πρώιμης ήβης, και κυρίως η ταχεία ή εξεσημασμένη αύξηση του βάρους σώματος στα παιδιά πυροδοτεί την πρώιμη ήβη. Είναι δείκτης μειωμένης ευαισθησίας στην ινσουλίνη και μελλοντικού υπερινσουλινισμού. Πρέπει να έχουμε σε πολύ στενό follow-up όλα αυτά τα παιδιά. Και επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, θα μας τα πει και η αγαπητή κυρία Κανακά στη συνέχεια, τα παιδιά αυτά έχουν μικρότερο μέγεθος μήτρας και οθικών, πτωχή απάντηση στην ορμονική διέγερση, λιγότερα πρωτογενή οθυλάκια και αυξημένο κίνδυνο υπογονιμότητας. Ακόμα ένα πρόβλημα η υπογονιμότητα
της εποχής μας, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρκίνος, κυρίως με ορμονοεξαρτώμενους όγκους, αν και απαιτούνται περισσότερες έρευνες για αυτό το θέμα και περισσότερα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Τα περνάω λίγο γρήγορα, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας. Και τελειώνοντας, θέλω να υπενθυμίσω την μεγάλη σημασία του στρες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είτε αυτό είναι μεταβολικό στρες, είτε είναι ψυχολογικό στρες, με αποτέλεσμα να επιδρά μέσω όλων αυτών των μηχανισμών που σας είπα και να προκαλεί αργότερα στην ενηλικίωση ψυχικές νόσους που δεν είναι όλα διευκρινισμένα σε αυτό το πεδίο. Σίγουρα υπάρχει επίδραση στον άξονα υποθαλάμου υπόφυσης αδένων με σημαντικό ρόλο από το σύστημα των γλυκοκορτικοειδών, αλλά είναι εμφανής η επίδραση του εμβρυϊκού προγραμματισμού σε μεταβολικές, νευρικές, ενδοκρινικές οδούς, αλλά και μέσω της σερωτονίνης του πλακούντα, που επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και προκαλεί παθήσεις από αυτισμό μέχρι και σχιζοφρένεια στην ενηλικίωση. Νευρολογικές διαταραχές, κατάθλιψη, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και οπωσδήποτε επίδραση στο ανοσολογικό σύστημα των παιδιών αυτών, θεωρούνται, υπάρχει στενή συνάφεια μεταξύ μητρικού και εμβρυϊκού ανοσολογικού συστήματος, θεωρούνται οι μεταβολικές νόσοι φλεγμονώδεις διαταραχές με υψηλά επίπεδα προφλεγμονωδών κυτοκινών, με αποτέλεσμα και με την επίδραση των κορτικοστεροειδών να δημιουργούν όλη αυτή τη διαδικασία. Φαίνεται ότι ο πλακούντας θηλαίων νευρίων, πάλι τα κορίτσια είναι ευνοημένα, παρέχει σχετική προστασία από την περίσσια των γλυκοκορτικοειδών και μετά από όλα αυτά, μετά από τον ενδομήτριο προγραμματισμό και όλα αυτά που συμβαίνουν, έρχεται το περιβάλλον, μόλις γεννηθεί το παιδί και η οδή έκθεσης. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, δεν θα σταθώ ιδιαίτερα. Υπάρχουν εκλεκτές ομιλίες στη συνέχεια. Οι συνθήκες ζωής που ζούμε, η αυξημένη ηλικία της μητέρας, το lifestyle, ο καπνός, το κάπνισμα, ακόμα και η φτώχεια σε ορισμένες περιοχές ή η κακή διατροφή, που με την βοήθεια της επιγενετικής στη συνέχεια είναι οι αιτίες για όλες αυτές τις παθήσεις, τις νόσους φθοράς όπως τις λέμε. Οι ενδοκρινικοί διαταράχτες, θα τους ακούσετε πολύ λεπτομερώς στη συνέχεια, που με την επιγενετική επιδρούν σε όλα τα όργανα του εμβρίου και δημιουργούν ένα σωρό παθήσεις με επιπτώσεις στην ενδοκρινική και μεταβολική λειτουργία εφόρου ζωής. Και τελειώνοντας, θα σας πω μόνο δύο λόγια για το μικροβίωμα. Το μικροβίωμα παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία και στην νόσο. Υπάρχει μια πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών μικροβίων που υπάρχουν σε όλο μας το σώμα. Το έντερο έχει μελετηθεί περισσότερο, το μικροβίωμα του εντέρου, και φαίνεται ότι όλα αυτά που σας περιέγραψα επηρεάζουν το μικροβίωμα. Ο πλακούντας έχει μικροβίωμα, ενώ μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι δεν έχει ο πλακούντας μικροβίωμα. Έχει, και μπορεί ένα παθολογικό μικροβίωμα, το οποίο θα προκύψει μέσω όλων αυτών των μηχανισμών, να επιδεινώσει όλες αυτές τις καταστάσεις και να συμβάλλει στην εμφάνιση των νοσημάτων φθοράς. Και υπάρχει αλληλοεπίδραση μεταξύ των ενδοκρινικών διαταρακτών και του μικροβιώματος του εντέρου. Άρα, ύστερα από όλα αυτά που ακούσαμε, μπορούμε να τροποποιήσουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις? Φυσικά μπορούμε, αρκεί να γνωρίζουμε, αρκεί να ενημερωνόμαστε. Πρέπει να υπάρχει σίγουρα προγεννητική διάγνωση για το τι συμβαίνει στο έμβριο. Στη συνέχεια, παρακολούθηση σωστή, σωστός χρόνος αφού αντιμετωπιστούν οι άμεσες και πρώιμες επιπλοκές, στη συνέχεια στενή παρακολούθηση και με καμπύλες αύξησης πιο συχνά τους πρώτους μήνες, αλλά και αργότερα, αναδίμηνο έως 2 ετών, στα παιδιά με ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης. Επίσης, παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, νεφρολογική εκτίμηση, καρδιολογική εκτίμηση, τροποποίηση της διατροφής
Και το follow-up αυτό πρέπει να συνεχίζεται όχι μόνο στα πρώτα χρόνια ή στους πρώτους μήνες της ζωής, αλλά και πολύ αργότερα, μέχρι την ηλικία 50-60 ετών ή και αργότερα. Η ενωρής επαρκής και σωστή διατροφή στο νεογνώ και στη μητέρα βέβαια, η έγκαιρη και σωστή ανάκτηση του βάρους και η αποφυγή όλων αυτών των παραγόντων που περιγράψαμε θα συντελέσει, αν όχι στο να εξαλείψει, τουλάχιστον να βελτιώσει όλες αυτές τις παθήσεις. Και τα μηνύματα για το σπίτι που πρέπει να φύγουν από εδώ είναι ότι θετικές ή αρνητικές εμπειρίες του εμβρίου στην ενδομήτρια ζωή επηρεάζουν την μελλοντική του υγεία. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των εγγύων για τους παράγοντες κινδύνου, αλλά και του ιατρικού κόσμου, κατάλληλος προγραμματισμός. Πρέπει να υπάρχει σύνθετη στρατηγική στην κοίηση για πρόληψη, συμβουλευτική, διάγνωση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και έγκαιρη παρέμβαση. Υπάρχει ανάγκη για κατευθυντήριες οδηγίες για τη σωστή παρακολούθηση και διαχείριση αυτών των ατόμων μέχρι την ενηλικίωση, γιατί, κυρίες και κύριοι, η βελτίωση υγείας της επόμενης γενιάς μειώνει την πιθανότητα νοσημάτων φθοράς και την επίπτωσή τους στην οικογένεια, στη δημόσια υγεία και στην οικονομία των κρατών. Νεότερες μελέτες ίσως οδηγήσουν σε καλύτερες στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να σας απαντήσω. Όπως σας είπα τελειώνοντας, το να γνωρίζουμε είναι η αρχή για κάθε είδους πρόληψης. Η σωστή παρακολούθηση ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις εκδηλώσεις τον εμβρυϊκό προγραμματισμό και στη συνέχεια να αποφύγουμε όλους εκείνους τους παράγοντες που μέσω της επιγενετικής θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Άρα, όπως ακούσατε, σας είπα ότι μπορούμε να βελτιώσουμε, αν όχι να εξαφανίσουμε τελείως, κάνοντας τη σωστή πρόληψη, αποφεύγοντας ορισμένα πράγματα που θα τα ακούσετε στη συνέχεια, αλλά κυρίως η απάντηση που θέλω να σας δώσω, για να μην είμαστε απαισιόδοξοι, όλοι έχουμε συναντήσει τέτοια παιδιά που είχαν ενδομήτρια καθυστέρηση στην ανάπτυξη και μεγάλωσαν σε ένα σωστό περιβάλλον, να είναι άριστοι ενήλικες, χωρίς παθήσεις κλπ. Άρα όλα αυτά που είναι γνωστά τώρα και κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια και δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η ιστορία, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα γνωρίζουμε και να προσπαθούμε με όσα γνωρίζουμε ως τώρα να τα προλάβουμε ή να τα βελτιώσουμε. Οι επιγενετικοί μηχανισμοί, όπως σας είπα, ναι μεν μεταδίδονται στις επόμενες γενιές, αλλά έχουν πλαστικότητα, υπάρχει πλαστικότητα του επιγενετικού μηχανισμού που σε ένα σωστό περιβάλλον, ένα παιδί που θα έχει ενδομήτρια κάποια επιβάρυνση, ας το πούμε έτσι, σε ένα σωστό περιβάλλον, και το περιβάλλον είναι με την ευρία έννοια, δεν εννοώ μόνο το περιβάλλον, το σπίτι, τα πάντα, αυτό το παιδί έχει πάρα πολλές πιθανότητες να εξελιχθεί άριστα. Άριστα. Και εξαρτάται και πότε θα δράσει το ερέθισμα, σε ποιο στάδιο το δυσμενές ερέθισμα, πόσο μακριά, πόσο θα είναι η δόση αυτής της επίδρασης και πόσο θα είναι η διάρκεια του. Έτσι, οπότε, αν δούμε μία έγκυο, θα σας πω ένα παράδειγμα, που βάζει κάθε μήνα 5 κιλά, ας πούμε, και ως το τέλος της εγκυμοσύνης θα βάλει 30, μπορούμε να τη σταματήσουμε και να το αλλάξουμε αυτό. Αν έχουμε μία έγκυο με διαβήτη, μπορούμε να ρυθμίσουμε το διαβήτη της, ούτως ώστε να μην βάλει το παιδί της σε αυτή τη διαδικασία του εμβρυϊκού προγραμματισμού.